το κινητό στο χέρι περιμένουν οι περισσότεροι παρουσιαστές, καθώς γύρισαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και ακόμη δεν έχουν υπογράψει. Όχι, δεν ακόμα. Έχουν πέσει υπογραφές. Η Σύση Χριστίδου έκανε τις διακοπές στη Χαλκιδική, αλλά ακόμη είναι στην αναμονή για την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ούτε θα πέσουν, είμαστε συζητήσεις. Κοίταξε να δεις. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ είναι η πρώτη φορά που τέτοια εποχή, δηλαδή τέλη Αυγούστου, δεν ξέρω τι θα κάνω και αν θα κάνω. Η παρουσιάστρια μπορεί να έχει κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμη δεν ξέρει αν η εκπομπή τους έχει πάρει το πράσινο φως. Έχουμε κάνει τις κουβέντες με το κανάλι, όχι τώρα, από τέλη Ιουνίου. Ξαναμιλήσαμε και τον Ιούλιο. Όπως όλοι μας, δηλαδή όλη η ομάδα περιμένει με αγωνία, ξέρεις τι θα συμβεί. Στην αναμονή και η Ναταλία Γερμανού. Ό,τι γνώριζε πριν φύγει για τις διακοπές της, δηλαδή τίποτα, στα ίδια έχει μείνει και με την επιστροφή της. Δεν έχω να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή. Όταν θα έχω να σας πω, θα είσαστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Ευγενία Μανολίδου μπορεί πέρσι στο πρώτο μισό της σεζόν να ήταν πρώτη στα τηλεοπτικά μαγειρέματα. Φέτος όμως προς το παρόν μένει στην κουζίνα του σπιτιού της. Και η Μέρη Σινατζάκη, λένε οι φήμες, ετοιμάζεται να μπει στην κουζίνα για το MasterChef 2. Η λίστα των παρουσιαστών που είναι στην αναμονή ολοένα και μεγαλώνει. Η Έλληνα Παπαβασιλείου είναι ακόμη μια παρουσιάστρια που έφυγε και γύρισε, αλλά τα επαγγελματικά της είναι ακόμη στον αέρα. Σε 5 μέρες μπαίνει ο Σεπτέμβριος και όπως φαίνεται τη φετινή χρονιά, οι διακοπές για πολλούς παρουσιαστές θα πάρουν παράταση και για το χειμώνα.